παρακαλώ, έλα να με βοηθήσει να μαζέψουμε τα μάλινα. Είναι καλοκαιριά και έχουμε ακόμα παλτά. Σήκω. Ναι, ρε, δεν μαζεύουμε. Όχι, μαζεύω. Αυτή τη στιγμή μόνο εγώ κάνω δουλειές. Έλα να ανεβάσει τις σακούλες πάνω, σε παρακαλώ. Αγάπη μου, είπες θα τις γεμίσεις τις σακούλες και μετά θα τις ανεβάσω. Γέμισα τις σακούλες. Έλα, αγάπη μου, να τσέχω, εγώ δεν μπορώ να ανέβω, θα πέσω. Καλά, περίμενε λίγο να πιούμε δύο γουλιές στο καφέ μου, θα μας πάρουν τον Κωνσταντίνο, ρε Δημήτρα. Φοβερή, χαίστηκα για τον Κωνσταντίνο. Τώρα πρέπει να ανεβάσουμε τις σακούλες. Σε παρακαλώ, μην το καθυστερείς άλλο. Άρα, πώς μου τη δίνει αυτό το πράγμα, το θες κάτι τώρα. Ναι, έλα, τώρα. Αυτή τη σακούλα πάρε πρώτα. Πρόσκυψη στην κεφάλαια σου, μπράβο, εκεί. Μισό λεπτό, Φοβερή, ναι. Έλα, Σάρα. Πήρα την κλίση μου, ναι, κοίταξε να δεις, ξέρεις τι ήθελα να σου πω, έχω εκατομμύρια μίνι. Τι να τα κάνω από πέρσι, θα φορεθούν φέτος τα μίνι, θέλω να μάθω. Έλα την επόμενη. Δεν θα ναι, μισό λεπτό. Δεν θα φορεθούν τα μίνι, τι να τα κάνω εγώ τόσα μίνι, σίγουρα δεν θα φορεθούν. Τι να τα δώσω στους μετανάστες, έπειτα οι μετανάστες τώρα με ξέκολο, ξέρω εγώ δεν είναι κάπως... Ρε Δημητρά! Μισό λεπτό μιλάω! Ναι. Έχεις φιλιά από τη Σάρα. Κατά να φάει Σάρα, έλα, δώσε τη σακούλα. Λοιπόν, έλα Σάρα, να σου πω κάτι. Σανέλ θα φορηθεί. Το Σανέλ είναι κάτω από το γόνατο. Αποκλείεται να είναι κάτω. Το πολύ να είναι πάνω στο γόνατο. Δεν έχω Σανέλ όμως. Δεν με συνδυ... Τι θα γίνει, αγάπη μου, αυτό. Ταχύ, μη μιλάς, μισό λεπτό. Βλέπεις, έχω μια κουβέντα να δω. Τι θα πετάξει. Καλά, παιδί, μάθησε σήμερα την εφημερίδα τώρα. Δεν ξέρω ποια είναι η μόδα. Με κρέμασες εδώ στη σκάλα. Ναι. Ταχύπικα, ε. Ξέρεις, θα κάνω, θα κρατήσω μπλουζάκια μισό λεπτό. Θα κρατήσω μπλουζάκια τα οποία θα κόβω και θα κάνω ξέφτια. Ωραία, ώστε να έχουμε τέτοιο, ναι. Δώσε μου, ρε παιδί, την σακούλα. Σαρά, να σου δώσω τον καφέ, να τον πιεις πάνω, να σου δώσω και την εφημερίδα, να τελειώσω την κουβέντα! Σάρα, σ' αφήνω γιατί με έχει κουράσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ, σε φιλώ. Γεια. Ρε Θοδωρή, αυτό που κάνεις είναι φοβερό. Κάμα θες κάτι, το δεις τώρα! Είναι ισοπεδωτικό αυτό που κάνεις! Τώρα θα δεις ισοπαίδωση. Αχ, δεν το μπορεί! Λοιπόν, αυτά εδώ είναι για τους άστεγους. Αυτά εδώ είναι για τα σκουπίδια. Αυτά ανάθεμα κι αν ξέρω. Είναι τα μάλινα από εδώ. Αυτά εδώ τι είναι. Πέτατα! Αγάπη μου, αυτά είναι τα στρατιωτικά σου! Καλή, κοίταξε, αυτά είναι στη μόδα. Πρέπει να τα κρατήσουμε να τα φοράς. Να τα φοράω? Ναι! Αγάπη μου, εγώ μόνο που τα βλέπω μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Θα τα φορέσω κιόλας, λες και είμαι σκοπιά στη χελιδόνα. Χρήση. Έλα, πέτατα. Δεν είσαι με τα καλά σου. Η τελευταία μόδα αυτά είναι τα αυθεντικά, τα κρατάμε. Τα φοράω εγώ άμα είναι. Πώς είμαι, Θοδωρή. Καλά, εσύ ήσουν τόσο χοντρός φαντάρος. Είναι κάπως ασουλούπο το, αλλά ξέρεις τι σκέφτομαι. Θα του δώσω ένα στυλ δικό μου. Δηλαδή, θα το κάνω κάπως έτσι. Κοίταξε, η Μαντόνα πώς κάνει ότι γουστάρει, δεν κατάλαβα. Βγάζει το μισό κολό έξω, βάζει κάτι παντελόνια εδώ, βάζει καμπόκα καπέλα. Θα κάνω κι εγώ ένα μυστήριο πράγμα. Κάπως, δεν ξέρω, Τι πιστεύεις, θα μπορούσα, ας πούμε, να βγούμε να κυκλοφορήσουμε, έτσι θα με πήγαινε σε ένα κλάμπινγκ. Πού να σε πάω, αγάπη μου, να κάνεις κλάμπινγκ και όλα. Εσύ κανονικά πρέπει να σου δώσουν τώρα μια καραμπίνα, να σε πετάξουν στα ίμια, να τρομάξουν οι Τούρκοι που θες και κλάμπινγκ. Έλα ρε Θοδωρή, να κάνεις και εσύ κάτι. Δεν μπορώ άλλο πια, κουράστηκα. Δεν μπορώ, μωρό μου, βαρέθηκα. Εντάξει, βαρέθηκα. Δεν πειράζει, όμως μάζεψε. Αυτά είναι τα πουκάμισά σου. Κοίτα πού θα τα βάλεις να ξέρεις να τα βρεις του χρόνου. Βάλ τα εσύ, μα δεν μπορώ εσύ. Και αυτά εδώ είναι όλα δικά σου. Μάζεψέ τα. Αυτά εδώ τι είναι, δεν είναι δικά μου αυτά. Όχι. Αγάπη μου, αυτά είναι μουρουδιακά. Ναι. Ποια νου είναι αυτά. Είναι δικά μου είναι, θυμάσαι. Που είχα καθυστέρηση πριν από 2 μήνες. Πήρε και τα πήρε γιατί άλλα κατάλαβα εγώ για να έτσι να τα έχουμε άμα ποτέ. Μωράκι μου, θες να γίνεις μανούλα τώρα. Τώρα. Ναι, τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε να γίνεις μανούλα έτσι ξαφνικά. Όλη την ευλογία. Ξαφνικά όμως ποιος θα μαζέψει όλα αυτά και πώς θα γίνω μάνα πάνω στις σακούλες. Έτσι γίνονται μανούλες, απρόβλεπτα δεν το κάνουν, ναι. Έλα μωρό μου, το κάνεις γιατί βαριέσαι, δεν θες να γίνεις πατέρας τώρα. Εσύ θες να γίνεις μητέρα μωρό μου τώρα. Λοιπόν, να σου πω κάτι, κάνουμε μια συμφωνία. Άμα σου κάτσω μετά για να πιάσει το παιδί, έτσι, για να μην σηκώθω πάνω και φύγει το παιδί, τα μαζεύεις όλα εσύ εδώ πέρα αυτά. Τα μωρό μου, είδες τι κάνεις. Γιατί καθυστερείς να γίνεις μάνα, γιατί όλο κάτι γίνεται και με κόβεις. Με χαλιά. Εγώ σε κόβω. Άσε με ρε Θοδωρή τώρα, μάζεψε κάτι. Κι εγώ είμαι τόσο λυπημένη. Χωρίς το μωρό μου.
Χωρίς το μωρό μου. Στα βράδια μου τα αργένικα, τραγούδια λέω αρμένικα. Τώρα από αυτό το πουκάμισο να το κρατήσω ή να το πετάξω. Καλό είναι, σως. Τι καλό είναι, το έχω βαρεθεί, ρε Δημήτρη. Σαν τον Παπάζογλου είμαι. Αυτέ οι γραβάτε στο δωρή, τι λε. Θα τι πετάξει όλε όπω είναι. Δεν τι ξαναβάζω αυτέ. Μου είναι ορισμένε που είναι πολύ νόημα. Να, αυτή α πούμε η σκούρα είναι πολύ ωραία. Δεν κοίτα. Ναι, την έχω ξεχωρίσει. Α, κοίτα τώρα που φορά που κάμισο. Βάλει εδώ γραβάτα όπω κάνει ο Βαλάντη. Έτσι κάνει. Έτσι κάνει. Βάζει που κάμισο με γραβάτα, αλλά ο κόμπο είναι χαμηλά. Α. Μην το σφίγγει. Σε ένα χαρτάκι έγραψα. Σε σκέφτομαι ακόμα καλή νύχτα. Κάτω από την πόρτα το ρίξα και χάθηκα ξανά μέσα στη νύχτα. Σε ένα χαρτάκι έγραψα, σε σκέφτομαι δεν έχω που να πάω. Γιατί ακόμα σ' αγαπάω. Όταν νιώσεις την ανάγκη να με δεις όπως και πρώτα πάνε. Αγάπη μου, δεν το πιστεύω. Αγάπη μου, έπλυνες πάλι τα λεφτά μαζί με το που κάμψε. Ρε Δημήτρη, εδώ δες. Έχεις πλύνει μισό εκατομμύριο σε 5.000 και ένα εκατομμύριο σε 10.000, αγάπη μου. Έλα, ρε Θοδωρή, με συγχωρείς, μου ξέφυγε και πληθήκανε. Τι κάνεις, ξεπλένεις χρήμα, αγάπη μου. Μια περιουσία έχεις πλύνει. Έλα, μην μου φωνάζεις. Λοιπόν, αυτή η καμπαρντίνα είναι για σας και αυτά στη σακούλα είναι για τη γυναίκα σας, σε διάφορα ρουχαλάκια. Πολύ καινούρια είναι, δεν είναι παλιά. Αγάπη μου, τι κάνεις. Δίνεις τον Αλβανό την καμπαρντίνα μου, ποιος είναι αυτός? Είναι αυτός ο κύριος που δουλεύει στο καράζ και του δίνω κάποια πράγματα που εμείς δεν πρόκειται να τα φορέσουμε. Κρίμα, γιατί? Και τι είστε δική μου την καμπαρντίνα? Έλα ρε Θοδωρή, παμπάλια καμπαρντίνα, ντροπή. Άμα την πήρα πριν από 10 χρόνια στο Λονδίνο και είναι κλασικότατη και διαχρονικότατη. Έλα, ρε, πάντα στη μόδα. Έλα ρε Θοδωρή. Κάτι του. Πώς? Κατρέφτη, ρωτάω. Α, κατρέφτη, από εκεί. Κατρέφτη, στο μέσα. Όχι αυτός δεν είναι καλός. Στο μέσα του δωμάτιο. Στο μέσα, έλεγα κι εγώ. Να μιλήσουμε. Τι θέλει να πούμε. Πώς του δίνεις την καμπαρντίνα, τώρα πώς θα την πάρω. Τι σπίρες τώρα να βάλει ο Μπερίσα την καμπαρντίνα σου. Ποιος θα την βάλει? Ο Μπερίσα. Ποιος είναι ο Μπερίσα? Ο Μπερίσα είναι ο κύριος αυτός. Τον Μπερίσα θα την πάει. Α, αυτός. Και όχι, παιδί μου, το όνομά του είναι Μπερίσα. Πώς λέμε εμείς Παπαδόπουλοι, αυτοί έχουν Μπερίσες πολλούς. Και τι θα γίνει τώρα, ρε Δημήτρη, εγώ τι θέλω την καμπαρντίνα, έπρεπε να με ρωτήσεις. Κόλλημα που έχω φάει με την καμπαρντίνα του είναι χάλια, σου λέω. Μήπως να του δώσω και κανένα φιστανάκι. Εντάξει. Παιδιά, αυτό θα το κρατήσω, είναι ωραία. Ωραία. Την καμπαρτίνα δεν το θέλω. Είναι εκτός του μόδα. Α, είναι εκτός μόδα. Δεν το θέλω. Ευχαριστούμε. Παρακαλούμε. Και φαλεντέρι τσούμ. Πώς? Φαλεντέρι τσούμ. Φαλεντέρι τσούμ, εντάξει. Ούτε ο Αλβανός δεν θέλει την καμπαρτίνα σου. Θα σας συνοδέψω, έρχομαι. Φαλεντέρι τσούμ την είπε. Που σημαίνει χάλια. Έρχομαι. Φαλεντέρι τσούμ, καμπαρτίνα. Ο καθηγητής ο Ιωάννου, τι σημαίνει αυτό? Ότι πρέπει να το κάνουμε και συγκλητικό? Όχι, κύριε συνάδελφε, θα τον καταψηφίσω αν είναι συγκλητό. Πού είναι, δεν μιλάει στο τηλέφωνο αυτός? Είναι φοβερός γιατρός. Είναι κορυφή, είναι πανεπιστημιακός, δερματολόγος, άψογος. Να το κλείσει το τηλέφωνο, να μιλήσει. Και όχι μόνο εγώ, και οι δικοί μου καταψηφίσουν. Μα δεν μας κάνει, κύριε, δεν μας κάνει και στο είδο καρσακού. Ο Ιωάννου πρέπει να φάει μαύρο. Εντάξει, θα είναι μαύρο, πρόσεχε. Είναι ενάντια στα συμφέροντά μας. Ενάντια στα συμφέροντά μας. Γεια. Είπαμε γιατί λέγαμε συγγνώμη, είχα πολύ δουλειά. Λέγαμε για τα εξανθήματα που έχω βγάλει και για τη φαγούρα που έχω. Το είπαμε για τα εξανθήματα. Ναι, και για τον Ιωάννου το είπατε 17 φορές, αλλά δεν διαμαρτυρηθήκαμε. Δεν μιλήσουμε τώρα για τη φαγούρα και τα εξανθήματα. Εσείς τι πιστεύετε, αυτά τα εξανθήματα ή μπορεί να είναι κάτι σοβαρό ή μπορεί να είναι κάτι, ας πούμε, επιπόλαιο? Συγγνώμη, το τηλέφωνο. Άμα. Έλα! Όχι, παίζω ακούω, δεν έχω δουλειά, όχι, σ' ακούω, ναι. Και το μάθει ο Ιωάννου. Τι έγινε, μου το μάθει, σιγά, μα το βοηθούμε. Να μην πάρει εμένα να μου τα πει. Ναι, εντάξει, πρόσεχε. Ενάντια στα συμφέροντά μας. Λοιπόν, τι λέγαμε? Λοιπόν, θα σας γράψω, είπαμε ξαθήματα φαγούρες, γιατί κάτι τέτοιο δεν είπατε. Λέγαμε ότι ξύνεται ο άνθρωπος και έχουμε πρόβλημα. Α, κάνα πρόβλημα. Εγώ θα σας γράψω εδώ μια αναχαπάκι. Τρεις φορές την ημέρα το παίρνετε, με άδειο στο μάχη. Είναι το φανταστικό φάρμακο Bionicor. Το ξέρετε, το Bionicor, το έχετε ακούσει. Έλα! Ο κύριος Ιωάννου. Τι είναι αυτό, πείτε μας. Ακούστε να μην είναι κύριε Ιωάννου. Τα πράγματα δεν μπορείς να σχεδιάσεις, εντάξει. Δεν μας κάνεις ό,τι θέλεις. Α, σιγά, καημένε. Σιγά. Χαίρετε. Μα τι να γίνεται εδώ. Τι γιατρός είναι αυτός μου. Είναι πάρα πολύ καλός, κορυφή σου λέει. Τι κορυφή, αυτός κορυφή πάει για δήμαρχος, αγάπη. Δεν είναι δερματολόγος. Ενάντια σας συμφέρον. Συμφεροντολόγος είναι. Αυτά τα χαμπάκια τα Bionicor είναι ανεπίθρεπτα. Τα Bionicor δεν σε θέση να αντιμετωπίσει την ασθενειά σας.
Εμείς εδώ στην ομοιοπαθητική αντιμετωπίζουμε τον ασθενή σαν ολότητα και όχι επιμέρους. Ναι, δηλαδή να μην τα ξαναπάρει ποτέ αυτά τα μπιονικόρ πάλι. Παπα, φυσικά όχι, αλίμονο. Για πείτε μου λίγο τώρα τα συντόματα. Έχω φαγούρα σε άσχετες στιγμές και διαρκώς απλώνει. Mm-hmm. Πολύ, πολύ. Ξύνεται πάρα πολύ. Για να μην τον πιάσει η κρίση, α πούμε, ξύνεται αυτό από μπρο και με βάζει με ένα ξύνο από πίσω. Κάνει εδώ, σε παρακαλώ. Οπότε να ορίστε, αυτό το πράγμα περνάμε. Δημιουργείται ένταση. Πού εδώ? Ναι. Δεν μου λέτε, είστε αλλεργικό στην άνοιξη? Δεν είχα ποτέ μου τίποτα την άνοιξη. Θα σα κάνω μερικέ ερωτήσει. Θέλω να μου απαντήσετε με ειλικρίνεια. Λοιπόν, όταν κοιμάστε, τα πόδια σα είναι έξω από τα σκεπάσματα? Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τώρα καμιά φορά κλωτσάει αυτό, δεν ξέρω, παίζει ρόλο στην ομοιοπαθητική που τα πεινάζεται λίγο. Δεν ρώτησε αυτό. Ρώτησα αν κοιμάται με τα πόδια έξω από τα σκεπάσματα. Ναι, δεν θυμάμαι γιατί εκείνη την ώρα κοιμάμαι και δεν προσέχω που είναι τα πόδια μου. Δεν μου λέτε, τα ξινά σας αρέσουν? Εννοείται αν τρώω λεμόνια, όχι δεν τρώω. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Αυτά όλα γιατί τα ρωτάτε, τα ξινά, τα σκληρά, τα πόδια έξω από τα σκεπάσματα, έχουν σχέση με την ξύσιμο? Σας είπα, η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ψυχοματικό όν, καταλάβατε. Πρέπει να δω τις ιδιαιτερότητες του ατόμου, το χαρακτήρα του. Τι φάρμακα θα δώσω? Σωστό. Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Το πιάνω. Λοιπόν, παρακαλώ. Θοδωρή, είπαμε Θοδωρή, το όνομά σας. Ωραία. Σχεδιάστε με εδώ δύο δέντρα. Εγώ κάνε δύο δέντρα τώρα να τελειώνουμε. Ναι, μια στιγμή δεν δίνω τώρα για σχολή καλών τεχνών. Φαγούρα έχω. Παιδί μου, ο άνθρωπος λέει, αν κατάλαβα καλά, ότι αντιμετωπίζει τον ασθενή σαν ολότητα, όχι επιμέρους. Δηλαδή, έτσι δεν είναι, δεν κοιτάμε το δέντρο, κοιτάμε το δάσος. Το πιάνω καλά ή λέω ότι θέλω? Βάσος, δηλαδή, ξέρω εγώ ποιο δάσος. Παιδί μου, κάνε. Ναι, ωραία, ξύσου το. Είναι πολύ δύσκολος άρρωστος. Πάρα πολύ. Να το. Με πιάσει και εμένα τώρα. Και ξύνεται πάρα πολύ. Έχουμε γυρίσει όλους τους γιατρούς. Έχουμε έρθει σε απελπισία πια. Ήρθαμε σε εσάς που στο ληστικό μας είπαν ότι είσαστε πολύ καλός και αυτή η ειδικότητα βοηθάει, λέει πολύ. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά προέρχονται από τις τροφές που τρώει. Δηλαδή, υπάρχει στον οργανισμό υπερβολική συσσόρευση τοξίνης. Τοξίνης, άκου. Γι' αυτό το ξύνω. Γι' αυτό. Ναι. Και για να σας πω, τι προτείνετε τώρα? Όταν συσσωρεύεται, ξέρετε, τοξίνη, εκδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Πολλές φορές η τοξίνη εκδηλώνεται και με κνησμό. Με κνησμό? Δεν το ξέρω αυτό. Γι' αυτό λοιπόν προτείνω πλήρη αποτοξίνωση. Πλήρη αποτοξίνωση. Μάλιστα. Δηλαδή τι περιλαμβάνει? Δηλαδή, μαντάμ, πολλά νερά για να καθίσει ο οργανισμός. Μάλιστα. Νερά. Πόσα νερά δηλαδή? Πολλά να πιείτε. Πιείτε νερά. 4-5 λίτρα πιείτε. Πολλά νερά. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι το κινέζικο βασανιστήριο. Ναι, αλλά και το ελληνικό βασανιστήριο που ξύνει 30 ώρα το κρεβάτι δεν λέει. Για πέστε, νερά. Ωραία, νερά αυτά. Θα πίνω νερά. Τι θα τρώω? Α, τίποτα. Για τρεις μέρες τίποτα. Τίποτα δεν θα τρώω. Πώς? Θα πίνω 5 λίτρα νερό και θα πίνω. Θα κατουράω συνέχεια. Δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου, όλο στην τουαλέτα θα είμαι. Και όχι, ύστερα δεν θα μπορώ να είμαι στη δουλειά μου και θα πεινά, θα ζαλίζομαι. Μια τσιρίκη δεν είναι απαραίτητο που περάσει το διάστημα. Και μετά από μια εβδομάδα θα τρέφεσαι μόνο με μήλα. Τα μήλα, ωραίο πράγμα. Τα μήλα. Με τα μήλα θα τρέφετε. Με τα μήλα, διότι που έχουν τα μήλα, ξέρετε, είναι για καθαρές οργανισμός, καταλάβατε. Ναι. Με τα μήλα. Μάλιστα, με τα μήλα, δηλαδή όλα τα μήλα. Βέβαια. Και μη σας φαίνεται παράξενο, θα το σύνδεσαι ο οργανισμός σας. Είναι πολύ ωραίο πράγμα τα μήλα. Λοιπόν, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, νερό και μετά Πέμπτη μέχρι την άλλη Πέμπτη με τα μήλα. Α, με τα μήλα, Τι Θοδωρούλη μου, τι σε βλέπω προβληματισμένο. Τι να με βλέπεις, ξέρω εγώ τώρα. Τι λες? Την Πέμπτη, μέχρι την Πέμπτη, τα μήλα και τα μήλα. Αν τα ξυπνήσεις την Παρασκευή και δεν θα είμαι ο Θοδωρής. Και ποιος θα είσαι? Τα μήλα κουλή εδώ. Συγγνώμη. Βλέπετε. Να, γι' αυτό αποφάσισα να τον φέρω σε γαστρεντερολόγο. Εν τω μεταξύ δεν υπήρχε τίποτα. Τα πάντα ξεκινήσαν από έναν κνησμό. Δεν υπήρχε ένα στομαχικό προηγούμενο να πει ότι ο άνθρωπος έπασχε, οπότε κάτι έπρεπε να κάνω από παλιά. Μου τα έχετε πει για τον κνησμό. Ναι. Μου την έχει ζαλίσει. Μα τι να κάνω, Θοδωρή, προσπαθώ να καταλάβω για να βοηθηθούμε. Τι καταλάβει, σε παρακαλώ, ησύχασε. Αυτό που θέλω να καταλάβω είναι πώς έφτασε ο άνθρωπος σε τέτοια κρίση δυσπεψία. Σας είπα. Ξεκίνησαν όλο από έναν κνησμό. Έχει μία φαγούρα η οποία δεν μπορώ να καταλάβω τι πράγμα είναι αυτό. Τον πήγαμε σε πάρα πολλούς γιατρούς. Τον πήγαμε και σε έναν ολιστικό. Ο ολιστικός λοιπόν τι πρότεινε? Πρότεινε να πίνει νερά και να τρώει μήλα. Και τα έκανε όλο ο άνθρωπος. Έπινε νερά, έπινε κουμπάνιες, ορίστε. Ήρθε η κοιλιά του μέχρι απέναντι, με τα μήλα, με τα νερά, πρίστηκε. Τον καταλαβαίνω, πεινούσε, το ξέρω, πεινούσε, κάτι έπρεπε να κάνει. Εν τω μεταξύ φαγούρα καμία ύφεση, ξυνόταν εν τω μεταξύ. Και το σκασε, γιατί αυτό δεν έπρεπε να το κάνεις. Και πήγε και έφαγε 3 τας κεμπάπ.
Και ήταν το στομάχι όπως ήταν, πέσαν τα ντασκεμπάπ από πάνω, τα πλάκω στο στομάχι. Τα μήλα δεν μπορούσα, δηλαδή τα μήλα με διαλύσαν, δεν μπορούσα. Σας καταλαβαίνω, σας καταλαβαίνω. Αλλά μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Η εξέταση έδειξε μια απλή διάταση στο μάτι. Α, δεν είναι κάτι σοβαρό, γιατί είχα τρομάξει. Λέω, ξονικές και να ξύνεται κάπου. Με φυσιολογική δίαιτα θα υποχωρήσει. Να ξεκινήσει όμως ομαλά, έτσι. Λαπάδες, μακαρονάκι σκέτο. Αλλάζουμε σύστημα δηλαδή. Ομαλά, αγαπητέ. Με τον κλεισμό, γιατρέ, τι θα γίνει. Τι θα κάνουμε. Εγώ χειροτέρεψα, δεν έγινα καλά. Τι θα κάνουμε με αυτό. Δεν γνωρίζω. Θέλει δερματολόγο. Μα πήγαμε σε 100 γιατρούς, έχουμε πάει. Δεν μπορούμε να βρούμε άκρη. Τι να τον κάνω, τον έχω όλη μέρα και ξύνεται έτσι. Δεν ξέρω πού να τον πάω. Τον πάω στους γιατρούς χωρίς σύνορα να τον αναλάβουν. Κάτι να κάνουμε. The problem is that he scratches every day and we can come here to tell us what to do if it's necessary to do βελονισμός. Πώς είναι ρε βελονισμός στα αγγλικά? Ξέρω εγώ, γιατί ξέρω τι είναι εγώ στα ελληνικά. Yes, I understand, no problem. Βελονισμός, you speak English? Yes. Βελονισμός is Chinese old fashioned doctor. Νεσνέτσιν κράν, σύνσιν φόν, σύνσιν κάι, τσιν, in quarantine, don't worry, no pain. Be happy. Τώρα τι θα κάτσω εγώ να με τρυπήσει αυτός ο Κινέζος. Ρε παιδί μου σώθηκε, η κόρη της Πόπης σώθηκε, είχε δερματικά, είχε πέταγε τέτοια. Yes, της Πόπης, της Πόπης. Yes, you know, Πόπης. No, it's pain, nothing can happen, from Hussein, Sun, Sun, 20 days, tin, tin, no, okay, no problem. Τι είπε τώρα. Δεν ξέρω. And what to do now? Do you speak English? Yes, English, yes, kids, for sixteen come time, when Chinese, since, so come, when Chinese come, yes, yes, yes. Ναι. What δεν ξέρω πού να ξέρω τι. What to do now, what to scratch. Oh, yes. Room, go inside. Room. Και τσιν, 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 τσιν. I had so soon. Sign. Λέει να πας μέσα, μάνο, side. Room. Πήγαινε. Room. Τσιν. Yes. Okay, πήγαινε. Είσαι καλά τώρα. Επειδή είμαι άλλος άνθρωπος σου λέω. Αλλιώς μπήκα, αλλιώς βγήκα. Δηλαδή είναι φοβερό. Πόνεσαι. Όχι καθόλου. Νιώθω φοβερή ευεξία, φοβερή ηρεμία. Έχουν εξαφανιστεί όλα. Τι ξύνεται, νόξει. Πού σου βάλεις τα χέρια? Και στην πλάτη. Θέλω να μάθω τι είχες τώρα. What was the problem he has, ας πούμε? What's the illness? The problem? Yes, what you speak what? English? Yeah. Okay. Σε κάθε σοφάν τσούκου τσίνσια, κόμμο τσίνα, βα. Και κάθε σας πω είναι ψωρού τσίντσα, σενκάου. Ψωρού τσίντσα. Τι είναι η ψωρία εσύ, ψώρα, ψωρία. Όχι ψώρα. Ψωρία. Ψωρία τσίντσα, όχι και φάω, όχι τσίντσα. Και κάθε σοφάν τσίντσα. Δεν θα μάθουμε ποτέ τι είχες. Μου να πάει στο διάβολο τι είχα, να πούμε, αλλά ρώτα τον άνθρωπο θα χρειαστεί να ξανάρθουμε. That was the last time, or we have to go again the next week or tomorrow. So why not think of some fun? Think of some fun, you can see some fun. Think of some fun again, think of some fun, science, think of some fun, say, ah, toi. One time, Βελονίσμος, it's okay, or we must or to come again. Fine, another. No, come on, change things out, since it's so fun, think of some fun, understand? Think so? Άρα τι έχουμε πάθει. Βρήκαμε το σωστό γιατρό τώρα και δεν μπορούμε να συνονοηθούμε. Δεν μπορούμε να, τι θα κάνουμε. Τι λεφτά να του δώσω εγώ τώρα. Money, what would say money? Check. What? Toujours à la mode. Ο Γιάγιος μου καλός. Γιάγα. Σε φέραμε λουλούδια. Καλό στο Θοδωράκι μου. Καλό στη Δημητρούλα μου. Θυμήθηκε. Θοδωράκι μου. Ναι, γεια μου. Γιατί δεν μου φέρεις γλυκά όπως κάθε φορά? Αχ, γιαγιά, εγώ του είπα, γιατί ναι, τα γλυκά δεν κάνουν καλό στην υγεία, ενώ το λουλουδάκι έχει μία αυτή. Τέρμα τα γλυκά, γιαγιά. Και τι να τα κάνω τα λουλούδια, να τα βάλω στον τάφο μου. Καλά, αυτός και Παναγία, μην λες τέτοια, γιαγιά, σε παρακαλώ. Μη σε ξανακούσω να πεις τέτοια κουβέντα. Ποτέ τέτοια κουβέντα. Ξέρω τι λέω, πλησιάζει η ώρα μου. Ρε γιαγιά, ησύχασε, μην μιλάς έτσι, σταμάτα, μια χαρά είσαι. Και τι είσαι εσύ, γιατρός? Όχι βρε γιαγιά, δεν είμαι γιατρός, αλλά χρειάζεται να είμαι γιατρός για να καταλάβω ότι είσαι μια χαρά, αφού είσαι μια χαρά, φαίνεσαι, Δημητρά. Ναι, παιδί μου, έχει δίκιο Θεοδωρής, αφού λάμπεις, είσαι... το χρώμα, δεν έχεις δει τέτοιο χρώμα άλλη φορά? Όχι, φωσφορίζει. Φωσφορίζει η γυναίκα, είναι... Ναι, ξέρει αυτός πως είμαι και δεν ξέρω εγώ, χάλια, αλλά έτσι ήταν, από μικρός χειρογνώμων. Ό,τι έλεγε αυτός ήταν και το σωστό. Αχ, ποτέ το έχω παράπονο. Μια φορά να πεις ότι έχω δίκιο, δεν το έχεις πει. Βρε γιαγιά, αν εγώ τώρα συμφωνήσω μαζί σου, εσύ την έβαψες, το καταλαβαίνεις? Εγώ ένα ξέρω. Ότι ποτέ σου δεν μου έχεις δώσει δίκιο. Γιαγιά, το θέμα δεν είναι τώρα ποιος έχει δίκιο και ποιος έχει άδικο. Το θέμα τώρα είναι ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Όχι, με αναγκάζομαι. Το χώτη, τι να κάνω.
Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, παπαμανόλη μου. Μιχάλη το λένε. Θέλω να εξομολογηθώ. Ρε γιαγιά μου, τι είναι αυτό που σε πιάσει σήμερα. Μακάβρια πράγματα λες συνέχεια. Όχι, όχι, θέλω μερικά πράγματα να τα πω. Γιατί θέλω να τα πω, θα πάει στον Παπαλάμπρο να ξαλαφρώσω. Παπαμιχάλη είπαμε. Δεν πειράζει τα κόμματα. Εγώ, παπά μου, θέλω να πω την αμαρτία μου. Ναι. Το δωράκι μου, εκτός από τον παππού σου, έχω πάει και με ένα Γερμανό. 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 Πού το βρήκες, βρε γιαγιά, το Γερμανό, εδώ στο γεροκομείο ή στα λουτρά που πηγαίνεις. Πηγαίνουν στην Εδιψώ οι Γερμανοί. Εγώ που ξέρω τι κάνουν οι Γερμανοί, εμένα με ρωτάς. Όχι. Γερμανό. Ναι, στην κατοχή. Α, στην κατοχή τον βρήκες το Γερμανό. Και να σου πω, γιαγιά, ο Γερμανός τι φάση παίχτηκε, καλός, τι. Όχι, ήταν κακός. Ποτέ μου δεν τον αγάπησα, Δημητρούλα μου. Α, δεν τον αγάπησα στην ψύχρα, πήγες. Ακούς, γιαγιά, στην ψύχρα. One night stand με Γερμανό στην κατοχή, μ' αρέσει. Κάτσε, ρε Δημητρούλα. Τι λες, βρε γιαγιά τώρα. Μια σοβαρά, έχεις απατήσει εμένα τον παππού μου, εσύ. Όχι, παιδί μου, δεν ήθελα να πάω εγώ με τον Γερμανό. Αν δεν ήθελες και πήγες, πώς πήγες, σε βίασε. Όχι, Δημητρούλα μου. Τι όχι, πες. Περίμενα να σου πω. Τι. Πήγα μαζί του γιατί έπρεπε να μάθω μερικά μυστικά. Να τα πω στον παππού του Θοδωρή που ήταν αντάρτη στο βουνό. Αλλά αυτός ο Γερμανός με αγάπησε, παιδί μου. Τρελά με αγάπησε. Βέβαια, και τον έβλεπα ένα χρόνο. Είχαμε σχέση. Ένα χρόνο είχατε συνέδρια. Δηλαδή έγινε δεσμός κανονικός, ακούς, πράκτορας. Ναι, αλλά άκου να δεις τη Δημητρούλα μου. Εγώ τον συγχαινόμουν και θέλω να το εξομολογηθώ στον Παπαλάμπρο εδώ πέρα. Ναι. Ότι το έκανα όλο αυτό, Παπαλάμπρο μου, για το καλό της πατρίδας μας. Συγχωρεμένη τεκνό. Τι συγχωρεμένη, βρε πάτε τώρα, Παπαλάμπρο σε λέει, Παπαμιχάλη. Τι γίνεται εδώ. Δεν είναι, δεν γίνεται, δεν ισχύουν αυτά είναι που λέει. Είναι χυρμό η κατάσταση. Δεν είναι χυρμό, αφού ο παππούς μου δεν ήταν αντάρτης εμένα. Τι ήτανε. Φτάγματα ασφαλίτησα. Ωραίο σόι, μπράβο. Τι να κάνω τώρα, είναι η ντροπή της οικογένειας, αλλά εν πάση περιπτώσει. Προφανώς είδε την υπολοχαγόνα Τάσα και με το Αλτσχάιμερ τα μπέρδεψε και νομίζω ότι τόζεσαι, κατάλαβες. Αχα, δεν απίθανο. Α, κάτσε να δει. Γιαγιά! Ναι, αγόρι. Ο Γερμανός, με αυτόν που πήγες. Ναι. Μήπως ήταν ο Κώστας Καράς. Τι! Ένα παιδάκι μου, αυτός. Εντάξει, ναι. Μια χαρά είναι. Τώρα που είμαστε μόνες, κοριτσάκι μου, θα σου πω μερικά πράγματα για το Θοδωράκι εμπιστευτικά. Τι? Έχει γκόμενα. Όχι, άκου να δεις. Θέλει μεγάλη προσοχή γιατί είναι πολύ δύσκολο, παιδί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, παιδί. Πες μου, τι εννοεί. Να μην του κάνεις όλα τα χατήρια. Τον κακομαθαίνεις. Τον κακομαθαίνω, Το πιστεύω αυτό που λες. Δηλαδή, πες μου, τι εννοεί. Να μην τον αφήνεις να βρίζει και να φωνάζει. Ναι. Όχι, γιατί σου παίρνει τον αέρα. Δεν έχεις δίκιο, να τον πατάω κάτω. Εγώ ξέρεις καμιά φορά. Ναι. Ναι. Τον αφήνω να βρίσει, τώρα σαν γυναίκες μιλάμε. Να αγκαρίξει να αναναυτώσει, να εκτονωθεί για να το βουλώσει μετά. Να πω εγώ τη γνώμη μου, κατάλαβα. Λάθος μου είναι, λάθος, δεν το ξανακάνω. Όχι, θέλει σφίξιμο τον ναι, να τον πατήσω κάτω. Το ξέρω γιατί εγώ τον μεγάλωσα. Και εγώ σαν γυναίκα σε συμβουλεύω και σαν κόρη μου. Πρόσεξε και ξέρεις ποιο το κυριότερο. Ποιο, πες μου σε παρακαλώ. Τι έγινε. Παιδιά, εδώ να κουτσιμολεύετε. Όχι, κάτι συζητάμε. Γιαγιά, δεν πειράζει. Πες, ας είναι μπροστά. Πες, σε παρακαλώ. Τι σου λέει για μένα. Ναι. Και εσύ ακούς τώρα τη γιαγιά μου, τι σου λέει για μένα. Βεβαίως, γιατί σε ξέρει σαν γενής και ξέρει όλα σου τα ελαττώματα και όλα τα προβλήματα. Για πες, βέβαια. Πες, γιαγιά. Θοδωρή. Τι να προσέξω. Μην βάζεις τις φωνές στη Δημητρούλα μου, ακούς. Μην είσαι κακότροπος, παιδί μου. Όλα, να τα μαζεύεις μόνο στα παιχνίδια σου. Και να μην κάνεις κοπάνεις από τα αγγλικά, ακούς. Ορίστε. Δυο λαλούν και τρεις χορεύουν. Hey, what the... Παπα, κι εγώ νόμιζα καλέ κάτι θα πείτε, καλέ κάθομαι εδώ μια ώρα και προσέχω κιόλας. Παιδιά μου, θέλω να σας πω τι σας ανήκει από την περιουσία μου. Τι να μας ανήκει, παιδιά, για μακάρι να έχεις περιουσία να μας έδινες, αλλά δεν έχεις δυστυχώς. Όχι, έχω το δωρή μου, πώς δεν έχω. Έχω τη μονοκατοικία στα Πατήσια. Ναι, να ήταν κι άλλη γιαγιά, πριν 30 χρόνια την πούλησες. Τι την πούλησε, αυτή πάει. Oh. Την πούλησα, καλά. Τότε θα αφήσω στη Δημητρούλα μου το αγκοντικό στην Ύδρα. Υπάρχει αρχοντικό στην Ήδρα. Άστε τη γυναίκα, βρε. Λέει τώρα. Είπα κι εγώ, μήπως ο Θεός ένα πράγμα, τίποτα. Θοδωρούλη μου. Τι γυναίκα μου. Θοδωρούλη μου, αφήνω τα 120 στρέμματα στην Εκάλη. Το εξοχικό μου στον Οροπό. Τι λέω.
και τα μαγαζιά στο Σύνταγμα. Μάλιστα. Δεν υπάρχει τίποτα από αυτά, έτσι. Όχι, θα υπήρχε και θα καθόμουν έτσι. Καλά, λέω, άστε να πει, ναι. Άλλο τι άλλο χαρίζεις, γιαγιά, για πες. Χαρίζω. Ναι. Χαρίζω στη Δημητρούλα μου. Ναι. Την πολυκατοικία στη Συγκρού. Ευχαριστώ, μην τη στερήσω όμως. Σ' αγαπάω πολύ, Δημητρούλα. Ευχαριστώ. Άλλο τίποτα. Και στο Θοδωρούλη μου. Ναι, εμένα και γιατί. Τι θα του δώσεις. Χαρίζω όλο το Λευκό Πύργο. Για να σε ρωτήσω, έτσι, είσαι χαρισματική γιαγιά, όλα μας τα χάρισες. Ναι, αγόρι μου. Στον Θανάση, τον ανεψιό σου, τον γιο της Τούλας, ξέρεις, αυτόν που δεν μιλάω, που δεν τον χωνεύω. Και εγώ δεν τον χωνεύω. Δεν θα του χαρίσεις τίποτα. Αυτό, δεν τον χωνεύω, αυτόν τον γερατούκλι, θα του χαρίσω το υπόγειο στην Κυψέλη. Πάμε, να μάθει. Ωραία. Καλά να πάθει αυτός. Τι καλά να πάθει. Τι έπαθες εσύ. Τι καλά να πάθει. Το μόνο που έχει στην πραγματικότητα, αλλού το χαρίζει.